όπου σε ορισμένες περιοχές, δυτικά της Κεφαλονιές και της Εκίνθου, είδαμε και θερμοκρασίες 30-31 βαθμών επιφανική θερμοκρασία της θάλασσας, θερμοκρασία που είναι πολύ υψηλή, επηρεάζει πολύ τους θαλάσσιους οργανισμούς, επηρεάζει επίσης τις καλλιέργειες. Το 2021 με τον αντίστοιχο θαλάσσιο καύσωνα που είχαμε μετά τον καύσωνα του 2021, στο Θερμαϊκό είχαμε τεράστια προβλήματα με τις μυδοκαλλιέργειες. Αυτό που επίσης μας ανησυχεί είναι και τι θα συμβεί αν έχουμε πολύ ζεστές θάλασσες όταν θα μπούμε το φθινόπωρο, όταν πλέον δηλαδή θα αρχίζουν να σχηματίζονται τα πρώτα βαρομετρικά χαμηλά και θα αρχίσουν οι βροχές. Θερμότερες θάλασσες τροφοδοτούν περισσότερους υδατμούς σε συστήματα αυτά και πιθανόν να έχουμε εντονότερα φαινόμενα. Σταδιακά θα αρχίζουν να επανέρχονται. Αυτό εξαρτάται από τι θα συμβεί από τη θερμοκρασία του αέρα, δηλαδή αν θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες ή όχι. Επειδή και η επόμενη εβδομάδα θα έχουμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, εκτίμησή μου θα υποχωρήσουν μεν, αλλά λίγο. Δύο νέα περιστατικά με αυτοκίνητα που κινούνται στο αντίθετο ρεύμα στην Εγνατία και μάλιστα με ηλικιώδη ταχύτητα καταγράφονται σε βίντεο ντοκουμέντο που βλέπει το φως της δημοσιότητας. Οι αρχές εξετάζουν αν πρόκειται για λαθροδιακινητές που κινούνται έτσι για να αποφύγουν τα μπλόκα. Αυτοκίνητο μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα της Εγνατίας οδού και για χιλιόμετρα κινείται ανάποδα, κόβοντας την ανάσα σε όσους οδηγούς το βλέπουν να έρχεται κατά πάνω τους. Με πορεία προς τη Θεσσαλονίκη, το λευκό αυτοκίνητο με ελληνικές πινακίδες κινείται στο ρεύμα από την Κομωτινή προς την Αλεξανδρούπολη και δεν φτάνει που είναι ανάποδα, έχει αναπτύξει και μεγάλη ταχύτητα άνω των 130 χιλιόμετρων με κίνδυνο τροχαίου κάθε δευτερόλεπτο που περνάει. Ήταν ένα αντρόγινο μέσα και όπως δείχνει το βίντεο που κόβει την ανάσα πραγματικά, οι οδηγοί σοκαρισμένοι βλέπουν ένα, κατά πάνω τους να κινείται ένα όχημα πάνω στην Εγνατία οδό. Την ίδια μέρα, λίγα χιλιόμετρα πιο κάτω, ένα άλλο αυτοκίνητο που κινείται ανάποδα στην Εγνατία οδό προκαλεί αυτό το απίστευτο μποτιλιάρισμα στην περιοχή Μέστη του Εύρου. Φτάνοντας κοντά στο σταθμό διοδίων και μην μπορώντας να κινηθεί άλλο, ακινητοποιείται. Ήταν στο αντίθετο ρεύμα από Αλεξανδρούπολη προς Κομωτινή αυτή τη φορά. Κλείσανε τα διόδια της Μέστης, η αστυνομία έβγαζε τα οχήματα από την Εγνατία οδό για να κινούνται στον επαρχιακό πλέον δρόμο. Πρόκειται για ασυνείδητους οδηγούς. Οι αρχές μιλούν για αδίστακτα κυκλώματα διακίνησης μεταναστών που δεν αποκλείεται να έχουν στιβαγμένους στο πορτμπαγκάζ μετανάστες, όπως βλέπετε σε παλιότερο βίντεο ντοκουμέντο. Από μόνοι τους, χωρίς καν να καταδιώγονται, χωρίς καν να ακολουθούνται, μόνο με τη θέα ενός υπερβολικού αναπτύσσουν τέτοιες ταχύτητες. Τα αυτοκίνητα των διακινητών μπαίνουν ακόμα και στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης, προκαλώντας τροχαία ατυχήματα, κάποιες φορές με τραγική κατάληξη. Ήδη κρινούμε δύο ανθρώπους, έναν νέο πατέρα 45 χρονών, ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο, και έναν αγρότη, ο οποίος πήγαινε στη δουλειά του και δεν έφτασε ποτέ. Εμείς πλέον λέμε εδώ στον Εύρο ότι αποτύχει ζούμε και σήμερα. Δεν συγκρουστήκαμε με κάποιον λαθροδιακινητή. Πώς λειτουργούν αυτά τα κυκλώματα? Βάζουν ανθρώπους που δεν έχουν άδειες ικανότητες οδήγησης, που βάζουν ανήλικους για να έχουν καλύτερη αντιμετώπιση από τη δικαιοσύνη. Τους αναγκάζουν με τη βία να οδηγήσουν ένα αυτοκίνητο, τα επιλέγουν και μηδαπούς, επιλέγουν και αλλοδαπούς, ανθρώπους που έχουν ανάγκη για χρήματα. Σε μία αίτηση της τελευταίας στιγμής, δύο κυκλώματα διακινητών εξάρθρωσαν αστυνομικές και λιμενικές αρχές στη Λέσβο, Χαριμπόλκα. Έχουμε και συλλήψεις. Ακριβώς πριν από λίγο λοιπόν, με ανακοίνωση ότι το λιμενικό αναφέρεται στη δράση ενός οργανωμένου δικτύου αποτελούμενο από δύο εγκληματικές οργανώσεις, τα μέλη των οποίων δραστηριοποιούνταν συστηματικά στην διευκόλυνση της παράνομης εισόδου μεταναστών από τη Λέσβο προς την ελληνική επικράτεια. Στις έρευνες συμμετείχε το λιμενικό και η αστυνομία και διαπιστώνεται η εμπλοκή 21 ατόμων, μεταξύ των οποίων μέλη μη κυβερνητικών οργανώσεων, ναι, αλλά και διαμένοντες στις κλειστές δομές της Λέσβου. Θα πρέπει να πούμε ότι ερευνώνται ακόμα άλλα 16 άτομα. Ήταν έρευνα που είχε παραγγείλει ο εισαγγελέας της Λέσβου και ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ημέρες. Ευχαριστώ πολύ. Στο Χρήστο Σαμαρά, μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών και ένα τεράστιο χρηματικό ποσό εντόπισαν.